Πάντω, επειδή αναφέρθηκε στο Στουρνάρα, υπάρχει ένα τουρνάρα στου Financial Times. Πάρα πολύ ωραία να το ναι. ναι, που αναφέρεται στην αναταραχή και στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή και λέει ότι αλλάζει την ισορροπία. Ανάντια, ενάντια, όπω λέει, σε οποιοδήποτε περαιτέρω σε σφίξη, σφίξη τη νομισματική πολιτική. Αυτό σημαίνει ότι. Ε, α, να πούμε για όσου δεν ξέρουν ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω η τελευταία φορά ήταν το 2008 αν δεν κάνω λάθο, που δεν νομίζω ότι κάνω λάθος, η Αθήνα θα φιλοξενήσει το. Την Πέμπτη, 26, 26 του μήνα. 26, 26 Οκτωβρίου θα φιλοξενήσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Προφανώ όλα τα βλέμματα θα είναι εδώ, γιατί ε, θα ανακοινωθεί και τι θα κάνει για τα επιτόκια για μία ακόμη φορά. Όλοι οι αναλυτέ προβλέπουν ότι θα τα αφήσει αμετάβλητα αυτή τη φορά. Και βλέποντα και, και κάνοντα πάμε, Άρα, τι είπε ναι. στο Financial Times. Ο να δούμε λίγο Άρας. και αυτό το πλάνο που ε, με τη βοήθειά σα παρακολουθήσαμε και νωρίτερα. Δεν είναι κάτι, είναι ακριβώ. Είναι το. Αυτό που σου είπα, ο τίτλο ναι. που έχουν εδώ η η ελεκτρονική times, έδωση έχουμε δώσει ηλεκτρονική Η ηλεκτρονική ένδειξη των Financial Times και η συνέντευξη του Γιάννη Στουρνάρα. Ναι, είναι ακριβώ αυτό που σου είπα. Ότι είπε ότι δεν μπορεί να, να υπάρξει. Έτσι ξεκινάει το δημοσίευμα. Να υπάρξει αυτή τη στιγμή περαιτέρω συζήτηση καινούργια για τη τη νομισματική πολιτική. Γιατί δεν ε... Είχε το σύστημα, είπε ο Στουρνάρας, γιατί όταν τραβάς και... και... πάρα πολύ μπορεί να έχεις και ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Ε, έτσι είναι. Ε, βέβαια υπάρχει, υπάρχει, πολύ μεγάλος φόβος και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Μή, μήπως πάμε σε στασιμοπληθωρισμό, έτσι. Να έχεις ανάπτυξη δηλαδή και να έχεις και πληθωρισμό ταυτόχρονα. Α, αυτό είναι άλλο φαινόμενο που θα το αναλύσουμε κάποια άλλη στιγμή. Επίση, ο διοικητή τη Τράπεζα Ελλάδο, πέρα από αυτά, είπε Ακριβώ γιατί για τον πόλεμο ότι έχει επίπτωση στον, ενεργειακ... στον ενεργειακό κόστο, και μένει να το δούμε μέχρι ποια επίπτωση θα έχει, αλλά και σε νέε ροέ ζω... προσφύγων προ την... την Ευρώπη, και κυρίω προ την Νότια Ευρώπη. Ε... Πρέπει να ετοιμαζόμαστε να δεχθούμε προφανώ ανθρώπου από την Παλαιστίνη. Και όταν τον ρωτήσανε αν έχει πρόβλεψη για το πότε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αρχίσει να μειώνει επιτόκια. Ε, Δυστυχώ για όλου εμά επιβεβαίωσε με άλλα λόγια αυτά που είπε η Λαγκάρντ στο, στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και στο, στο Eurogroup. Είπε ότι αν ο πληθωρισμό στα μέσα του 2024 κινείται πέριξ, πέριξ του 3, μέσα, δηλαδή άλλο ένα εξάμεινο με υψηλό κόστος χρήματο. Τότε ίσως αρχίσουμε να σκεφτόμαστε, πρόσεξε τι λέξη χρησιμοποιεί, ίσως αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τη, τη μείωση των, των επιτοκίων. Δηλαδή πάμε για δεύτερο εξάμεινο του 24 Και βλέπουμε. Και όπως λέει ο λαός, ζήσε μάη μου να φας τριφύλλη.